τους παγκόσμιους χάλκινους μεταλλιούχους της Βουδαπέστης, στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κολυμβητήριο Ηρακλείου στα πλαίσια του Διεθνούς Τουρνουά Πόλος Αμαρτζίδης Cup. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που βρίσκεται στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Σπλίτ από 27 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου. Στην πόλη του Ηρακλείου λοιπόν θα πραγματοποιηθούν 27 με 29 Ιουλίου δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας με αντιπάλους στο Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, με τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Κυριάκο Γιαννόπουλο να μιλάει στην Κρήτη TV για το σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός. Είναι χαρά μας που η εθνική ομάδα βγαίνει προς τα έξω είτε για προετοιμασίες είτε για αγώνες εκτός Αθηνών. Αυτή τη φορά το μεγάλο διεθνές τουρνουά προγραμματισμένο που είναι να γίνει θα γίνει στο Ηράκλειο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί στρα από αρκετά χρόνια η εθνική ομάδα επιστρέφει στο Ηράκλειο. Θέλαμε ένα τουρνουά να κάνουμε γερό με καλές ομάδες εν ώψη της προετοιμασίας μας για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Και είναι ιδιαίτερη τιμή που η ομάδα μας θα είναι μπροστά στο κοινό, όχι μόνο πιστεύω του φιλάθλων του Ηρακλείου, αλλά και όλης της Κρήτης, για να δείξει ένα μέρος από τις δυνατότητές της. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα τουρνουά προετοιμασίας με γερές ομάδες και ελπίζω ότι πολλοί κόσμος θα μαζευτεί να καμαρώσει τα παιδιά μας και έτσι με την παρουσία του να δείξει ας πούμε και την αγάπη και την ανταπόκριση που έχουν απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας αναφέρθηκε βέβαια και στη σπουδαία επιτυχία της κατάκτησης ενός ακόμη χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Η κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το οποίο έγινε στη Βουδαπέστη είναι ουσιαστικά η κατοχύρωση, αν θέλετε, στη συνείδηση του υγρού στίβου ότι η εθνική μας ομάδα είναι μια μεγάλη ομάδα με αξία και συνέχεια. Και λέω συνέχεια γιατί από τα 3 μετάλλια τα οποία δοθήκαν στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο πριν σχεδόν από 11 μήνες, η μόνη ομάδα που πήρε ξανά μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν η δική μας. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει ότι έχουμε μια σταθερότητα, έχουμε μια αξία, αλλά εγώ θα προσέθετα και κάτι άλλο. Ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει σεμνότητα, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πατάμε γερά στα πόδια μας, γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας και πάντα κοιτάμε για το καλύτερο. Το διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αδικοχαμένου πολίστανόντα Αμαρτζίδη που πνίγηκε καθώς έκανε υποβρύχιο ψάρεμα τον Ιούνιο του 1996. Ήμασταν συμπαίκτες και αντίπαλοι, συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, αντίπαλοι στα σωματεία μας. Ένα καταπληκτικό παιδί, ένας φανταστικός αθλητής και υδατοσφαιριστής. Έφυγε γρήγορα από κοντά μας και όλοι εμείς που το σκεφτόμαστε καθημερινά σχεδόν έχουμε την εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου να πω, την υποχρέωση να αφιερώνουμε ένα τουρνουά κάθε χρόνο στη μνήμη του. Και νομίζω ότι και αυτός από εκεί που βρίσκεται θα χαιρέται γι' αυτό.